Τουλάχιστον 500 με 1000 ευρώ ετησίως. Οπότε καταλαβαίνεις λοιπόν πόσο λεφτά εκείνη τη στιγμή κάθε μήνα έχεις γλιτώσει. Hey καρίνιος μου, τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Καλά, καλά, καλά. Ποιος άλλος θέλει να φοράει αυτά εδώ πέρα τα πλεκτά έτσι πουλοβεράκια? Και έκανα ένα χρόνο ακόμα. Παιδιά, δεν θέλω να έρθει το καλοκαίρι. Μου αρέσει έτσι αυτός ο καιρός. Κάνει ακόμη λίγο κρύο. Και εγώ γυρνάω βράδυ το βίντεο, όπως βλέπεις. Ό,τι καλύτερο λοιπόν. Μια ζεστή σοκολάτα, ένα πουλοβεράκι. Και ελπίζω όταν θα ανέβει αυτό το βίντεο να μην έχει 40 βαθμούς. Σήμερα θα μιλήσουμε λοιπόν για έξυπνους τρόπους αποταμίευσης χρημάτων. Πώς μπορούμε λοιπόν να μαζέψουμε χρήματα είτε για κάποιο στόχο που έχουμε. Όπως για παράδειγμα, θέλω ρε παιδί μου του χρόνου τέτοιο καιρό να είμαι στο Παρίσι μία εβδομάδα. Παράδειγμα. Οπότε βάζεις κάποιους στόχους, μαζεύεις κάποια χρήματα και πηγαίνεις στο ταξίδι των ονείρων σου. Άλλος στόχος μπορεί να είναι οι σπουδές. Άλλος στόχος μπορεί να είναι τα φροντιστήρια. Δυστυχώς στις μέρες μας είναι στόχοι και αυτά. Άλλος στόχος είναι ένα κινητό, κάτι που θέλουμε να αγοράσουμε, κάτι που χρειαζόμαστε, ένα αυτοκίνητο, κάτι υλικό. Και άλλοι στόχοι είναι να τα επενδύσεις και να βγάλεις περισσότερα. Έτσι, να το κάνεις επάγγελμα ή να ανοίξεις μία επιχείρηση, μπορεί κάποιος να θέλει. Επίσης δεν είναι κακό να βάλουμε και γενικού σκοπού λεφτά στην άκρη, προφανώς. Θέλω να κάνω αποταμίευση γιατί θέλω να κάνω αποταμίευση. Θέλω να κάνω οικονομία γιατί θέλω απλά να μαζέψω κάποια χρήματα. Μήπως θα χρειαστώ στο μέλλον. Όλοι αυτοί οι λόγοι λοιπόν θα υλοποιηθούν σήμερα με αυτό εδώ πέρα το βιντεάκι. Γιατί σήμερα θα δούμε έξυπνους τρόπους πώς μπορούμε να κρατήσουμε από τα λεφτά που ήδη παίρνουμε, ακόμη και αν είναι λίγα, χρήματα. Πώς μπορούμε να αποταμιεύσουμε αρκετά. Και πώς μπορούμε σωστά να τα διαχειριζόμαστε. Subscribe λοιπόν στο κανάλι, αν θέλετε να σας κάνω έτσι πιο πολλά tips, ειδικά για οικονομία και νοικοκυριό. Νομίζω είναι ο τομέας μου. Γιατί η αλήθεια είναι ότι με τα χρόνια όλα αυτά οι μισθοί παραμένουν σχεδόν σταθεροί. Γιατί τα 50 ευρώ δεν θα κάνουν τη διαφορά στους βασικούς μισθούς. Και όλα τα υπόλοιπα ανεβαίνουν στα ύψη ραγδαία. Γενικά είναι δύσκολα τα χρόνια αυτά. Το έχουμε καταλάβει κιόλας. Αλλά σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι πιο θετικό, για το πώς μπορούμε να κάνουμε εμείς τη ζωή μας αυτά τα δύσκολα χρόνια πιο απλή και πιο εύκολη. Το πρώτο και πιο σημαντικό για εμένα προσωπικά είναι το σούπερ μάρκετ. Και θα σου δώσω ένα παράδειγμα σοκ. Μόλις κάθισα και το σκέφτηκα και έφτασα στο σημείο να ασχολούμαι τόσο με το σούπερ μάρκετ και να σου κάνω τόσα βιντεάκια για το σούπερ μάρκετ. Θέλω να κάτσεις αυτή τη στιγμή, να πατήσεις pause στο βίντεο και να σκεφτείς πόσα χρήματα ξοδεύεις, βασικά έδωσες μέχρι τώρα για αυτή την εβδομάδα στο σούπερ μάρκετ. Θέλω επίσης να σκεφτείς πόσα έδωσες τον μήνα αυτό στο σούπερ μάρκετ. Πες την εφαρμογή, κάνε ό,τι χρειάζεται, δες τις αποδείξεις. Κάνε ό,τι χρειάζεται για να δεις πόσα χρήματα. Και επίσης θέλω αυτή τη στιγμή να σκεφτείς, σύμφωνα με τα μηνιαία έξοδα που είδες ή τα εβδομαδιαία αντίστοιχα που έχεις δώσει μέσα σε μια εβδομάδα ή την προηγούμενη εβδομάδα, πώς θα τα δώσεις ένα χρόνο. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι το ποσό είναι τεράστιο, έτσι. Σε σχέση με το μισθό, πλέον το σούπερ μάρκετ καλύπτει ένα μεγάλο ποσοστό του μισθού μας. Και από πίσω τρέχουν ενίκια, τρέχουν ρεύματα, τρέχουν νερά, τρέχουν λογαριασμοί, τρέχουν βενζίνες, ικανοποίηση και προσωπικός χρόνος και χόμπι και δραστηριότητες και πάρα πολλά πράγματα. Το πρώτο και πιο σημαντικό για μένα είναι ο προϋπολογισμός του σούπερ μάρκετ. Να πηγαίνουμε λίγες φορές στο σούπερ μάρκετ και καλές, να ξέρουμε τι θέλουμε να πάρουμε και να μην πηγαίνουμε και περιπλανιόμαστε στα ράφια και δελεαζόμαστε από τις προσφορές και από όλα αυτά που βλέπουμε και παίρνουμε και μπισκότα και παίρνουμε και σοκολάτες και έλα μωρή και αυτό, έλα μωρή και αυτό. Που δεν λέω προφανώς να μην πάρεις ποτέ σοκολάτες ή κάτι παραπάνω, γιατί αυτά τα μικρά έξοδα θα μπορούσες να τα αποταμιεύσεις. Αν βάζουμε 5 με 10 ευρώ σε κάθε λογαριασμό του σούπερ μάρκετ για γλυκά, το αφήσω πάνω σας πόσα λεφτά θα είχατε μηνιαίως και πόσα ετησίως. Τουλάχιστον 500 με 1000 ευρώ ετησίως. Για 10 ευρώ γλυκά στο σούπερ μάρκετ ή άσχετα πράγματα που δεν χρειάζονται. Σε όλα αυτά εδώ πέρα τα βιντεάκια σας μιλάω για το πώς μπορείτε να κάνετε οικονομία, λάθη και όλα αυτά. Προγραμματισμός γευμάτων, έτσι ώστε να ξέρεις τι θες να φας, πώς θες να φας, πόσο κοστίζει το κάθε γεύμα, δοκιμάζει, πειραματίζεσαι. Βλέπεις, παιδί μου, πόσο κοστίζουν τα φασόλια, η φακή, το κρέας, τα μακαρόνια. Κοιτάς να κάνεις μια ποικιλία από γεύματα στο σπίτι σου. Και αφού το κάνεις αυτό, προϋπολογίζεις πόσο θα χρειαστείς για να φτιάξεις τα φαγητά που θέλεις να φτιάξεις εβδομαδιαίως. Κι αν είσαι άνθρωπος, παιδί μου, που δελεάζεται εύκολα, μπορείς καν να μην πας στο σούπερ μάρκετ. Μπορείς να τα παραγγείλεις online, να πάρεις τηλέφωνο, να κάνεις παραγγελίες, ρε παιδί μου, εβδομαδία, να στα φέρουν στην πόρτα σου και να δεις, ρε παιδί μου, ακριβώς αυτό που θέλεις. Κάπως έτσι θα μπορείς να υπολογίσεις ακριβώς πόσα λεφτά από το μισθό το μήνα σου πιάνει το σούπερ μάρκετ. Έτσι μπορείς να μειώσεις όσο γίνεται καλύτερο τα έξοδα. Το επόμενο σημαντικό για μένα
είναι η ακύρωση των άχρηστων συνδρομών. Όλοι έχουμε γραφεί στο Netflix, στο... πώς λέγεται εκείνο μωρέ, Disney Plus, έχουμε καρτοσυμβόλαια στα κινητά μας, ίντερνετ, όλα αυτά. Όλα αυτά, παιδιά, αν κάτσεις και τα υπολογίσεις, πάλι είναι πάρα πολλά έξοδα μηνιαίως. Και αυτό που μπορούμε να κάνουμε για να εξοικονομήσουμε χρήματα είναι να κυρώσουμε τις συνδρομές που δεν χρησιμοποιούμε πολύ. Αν για παράδειγμα εσύ δεν βλέπεις τόσο Disney Plus, γιατί δεν έχεις παιδιά, αλλά ήθελες και το κατέβαζες και το έβαλες, ρε παιδί μου, στο κινητό σου για να δεις δύο ταινίες στην Disney καινούργιες που είχαν βγει και σου άρεσαν, ποιο λόγο κρατάμε τη συνδρομή? Για ποιο λόγο πληρώνουμε, ναι, μεν 10 ευρώ σιγά το μήνα. Δεν είναι κάτι, 10-15 ευρώ σιγά. Αλλά ξαναλέω, μην κοιτάτε μόνο τα μηνιαία έξοδα. Κοιτάξτε τα έξοδα ετησίως. Εκεί θα δείτε αρκετές διαφορές και όταν θα κάτσουν στο τέλος όλες αυτές τις κατηγορίες που θα σας πω να βγάλετε από 10 ευρώ και 20 μηνιαίως, στο τέλος θα σας μείνουν αρκετά χρήματα για αποταμίευση. Πολύ σημαντικό είναι να ζητάτε και προσφορές, έτσι. Για παράδειγμα, στα καρτοκινητά υπάρχουν και άλλα πράγματα. Αν για παράδειγμα βάζετε κάρτα και χρησιμοποιείτε μόνο το ίντερνετ και όχι τόσο τηλέφωνο, εστιάζετε μόνο στο ίντερνετ, πληρώστε μόνο αυτό. Λέω εγώ τώρα, είναι υποθετικό σενάριο. Ή αντίστοιχα, αν δεν έχετε smartphone, δεν χρειάζεται να βάζετε πακέτο και να πληρώνετε και τα δεδομένα. Αυτό θέλω να πω. Επόμενος τρόπος είναι τα ανώνυμα προϊόντα. Δεν χρειάζεται να αγοράζουμε τα brands συνέχεια. Ναι, μεν είναι καλά, αλλά είδα τις προάλλες ένα σχόλιο το οποίο το είχα παρατηρήσει και εγώ στο παρελθόν, αλλά το είχα αφήσει στην άκρη του μυαλού μου. Δεν το είχα σκεφτεί καν. Είχε πει λοιπόν η κοπέλα ότι παρατηρήστε, λέει, τις συσκευασίες των προϊόντων από τα ανώνυμα brands. Πολλές φορές φτιάχνονται στο ίδιο εργοστάσιο, και όντως το έχω παρατηρήσει άπειρες φορές, με τα brands. Τα φτιάχνουν δηλαδή στην ουσία τα ίδια τα brands. Απλά δεν κολλάνε απ' έξω το λογότυπο. Οπότε εσύ στην ουσία πληρώνεις διπλάσια λεφτά για το λογότυπο. Δεν είναι όλα τα ανώνυμα προϊόντα τόσο καλά, εξίσου καλά μάλλον με κάποια brands γνωστά, αλλά κάποια είναι πολύ καλύτερα. Και σας το λέω γιατί έχω δοκιμάσει αρκετά ανώνυμα προϊόντα και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη και τα χρησιμοποιώ κιόλας. Αυτά είναι βέβαια και προσωπικά γούστα. Σε κάποιον μπορεί να μην αρέσουν τα ανώνυμα προϊόντα, να έχει συνηθίσει, να θέλει να είναι δυσανεκτικός π.χ. στο γάλα, ας πούμε, και το brand να βγάζει μια ειδική σειρά. Okay, that's okay. Ο καθένας κάνει αυτό που το βολεύει, αλλά κοιτάξτε τα αν θέλετε να εξοικονομήσετε χρήματα και δοκιμάστε τα ανώνυμα προϊόντα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Κρατήστε τα χρήματά σας αυτοματοποιημένα στην άκρη με το που παίρνετε την πληρωμή σας. Δηλαδή, για παράδειγμα, θέλεις κάθε φορά που παίρνεις την πληρωμή σου, που ένας από τους καλύτερους σου, βασικά μία αρχή για το πώς μπορείς να γίνεις πλούσιος, να το πω έτσι. Δεν θυμάμαι σε ποιο βιβλίο ήτανε, αλλά λέει ότι καλό είναι να αποταμιεύουμε το 10% των χρημάτων μας που παίρνουμε μηνιαίως. Ή να το επενδύουμε. Βασικά καλύτερα να το επενδύουμε. Εκείνο νομίζω έλεγε, αν δεν κάνω λάθος, να το επενδύουμε. Αλλά μπορείς αντίστοιχα να το αποταμιεύεις. Ένα 10% το που παίρνεις την πληρωμή σου, ένα 10% λες θα πάει εκεί. Αφού βέβαια όμως έχεις υπολογίσει πόσα χρειάζεσαι για να τα βγάλεις πέρα, έτσι. Γι' αυτό το ποσοστό μπορεί να αλλάζει από άτομο σε άτομο. Αν για παράδειγμα κάποιος παίρνει έστω 1000 ευρώ το μήνα, να κάνουμε και πιο στρογγυλά νούμερα, και 500 ευρώ είναι το ενίκιο μαζί με τη ΔΕΗ τον μήνα και 400 ευρώ είναι το σούπερ μάρκετ και βενζίνες και όλα αυτά, και του μένουν 100 ευρώ, εκείνα που μεταμιεύει. Αν για οποιοδήποτε λόγο το σούπερ μάρκετ του βγαίνει 600 ευρώ μαζί με τις βενζίνες και με όλα αυτά, και 400-500 ευρώ το ενίκιο, ξέρω εγώ, και βγαίνει ακριβώς τσίμα-τσίμα με το μισθό του, δεν έχει τέτοιο περιθώριο. Θα πρέπει λίγο να μειώσει κάποια έξοδα με ανώνυμα προϊόντα, με κάποιες προσφορές, κουπόνια, το ένα το άλλο στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και 5-10 ευρώ, έτσι ώστε να μπορεί να αποταμιεύσει κάποια χρήματα ετησίως ή να τα βάλει στην άκρη ακόμη και για κάποιες ζημιές που μπορεί να του τύχουν ενδεχομένως. Πολύ σημαντικό επίσης είναι ότι όταν λαμβάνουμε ένα bonus χρημάτων, για παράδειγμα όταν ο εργοδότης σου δίνει κάποια λεφτά ή για κάποια υπερορία που μπορεί να έχεις κάνει ή δώρο τώρα Πάσχα, Χριστουγέννων, καλοκαιριού, αυτά τα λεφτά δεν πρέπει να τα παίρνουμε και να λέμε It's Friday! Είναι Μεγάλη Παρασκευή, πάμε να ψωνίσουμε, να πάρουμε τα αρνιά και όλα αυτά. Αυτά τα χρήματα είναι καλό να τα αποταμιεύουμε, μήπως και χρειαστούν σε κάτι μελλοντικό που μπορεί να χρειαστεί. Μπορεί, για παράδειγμα, να θες να πάρεις ένα κινητό. Μπορεί να έχεις κάποιον στόχο, να τα βάλεις στην άκρη και όταν χρειαστούν να τα χρησιμοποιήσεις. Ξοδεύουμε και παίρνουμε και τρώμε αυτά που πρέπει, αυτά που χρειαζόμαστε να καταναλώσουμε. Δεν κάνουμε σπατάλες και παραπάνω πράγματα επειδή μια φορά στη ζωή μας είχαμε παραπάνω λεφτά. Ξαναλέω, όλα αυτά είναι πάνω στην άποψή μου. Δεν είμαι κάποιος επαγγελματίας οικονομολόγος. Απλά βλέπω τι δουλεύει καλύτερα σε μένα, πώς μπορώ εγώ να αποταμιεύω χρήματα και να κάνω τα ταξίδια μου,
να κάτσω να καλύψω τις ανάγκες μου όταν για παράδειγμα μου τυχαίνει κάποιο απερίσκεπτο γεγονός όπως με το αυτοκίνητο που μας χάλασε αρκετές φορές και όλα αυτά τα πράγματα και πώς μπορώ να στηριχτώ στα πόδια μου έτσι ώστε να είμαι κάπως καλύτερα και να μην αγχώνομαι πάρα πολύ. Ένα επόμενο είναι να δούμε εκπτώσεις που μπορεί να υπάρχουν στον πάροχο ρεύματος που χρησιμοποιούμε. Να δικαιούμαστε κάτι, ένα κοτ λέγεται αν θυμάμαι καλά. Μπορεί να δικαιούσε κάποια τέτοια έκπτωση. Καλό είναι να χρησιμοποιείς λαμπτήρες και συσκευές που έχουν χαμηλή κατανάλωση. LED. Για παράδειγμα, άλλαξε όλο σου το φώτο ή όσο γίνεται τέλος πάντων με LED φώτα. Χρησιμοποιήσε πιο πολύ αυτά. Έχουν μικρή κατανάλωση και μικρή διαφορά, αλλά σίγουρα θα βγάλουν τα λεφτά τους. Αν για παράδειγμα μία βρύση σου τρέχει, μην την αφήνεις να στάζει. Μπορεί να σου έρθει ο λογαριασμός του νερού πάρα πολύ. Μικρά τέτοια πραγματάκια τα οποία μειώνουν τις σπατάλες. Δεν είναι κακό επίσης να πας σε διάφορα καταστήματα και να ρωτήσεις για εκπτώσεις. Πολλές φορές αν πληρώσουμε μετρητά κάποιοι, επειδή δεν σου κρατάει λόγω της κάρτας, σου κάνουμε μικρή έκπτωση. Η κάρτα πολλές φορές κρατάει νομίζω στα μαγαζιά μια προμήθεια, οπότε πληρώνοντας με μετρητά και σε ηλεκτρονικά καταστήματα και όλα στο έχω δει αυτό, έχεις μία έκπτωση 10, 20, 30%. Μπορείς να ρωτήσεις δηλαδή για κάποια έκπτωση, μπορείς να βρεις ας πούμε σε διάφορες εφαρμογές, αν έχει κάτι παρόμοιο από αυτό που χρειάζεσαι και να δεις αν έχει κάποια έκπτωση. Οι εφαρμογές έχουν και notifications αν πέσει η τιμή από ένα προϊόν, να σου στείλουν μία ειδοποίηση έτσι ώστε να δεις ότι έχει πέσει η τιμή του, μπορείς να το αγοράσεις τώρα. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια κόλπα. Πολύ σημαντικό, μαγειρεύουμε στο σπίτι. Τα περισσότερα δηλαδή πράγματα που θα πάρεις ρε παιδί μου στη δουλειά, σε πρωινός τύπος που πηγαίνει το πρωί στη δουλειά, θέλει ένα καφέ, θέλει το πρωινό, το κουλουράκι, το ένα τ' άλλο, καλό είναι να τα φτιάχνεις από το σπίτι. Γιατί αν ξυπνάς κάθε πρωί και πηγαίνεις για παράδειγμα στην καφετέρια και αγοράζεις ένα καφέ, θα δίνεις 1-2 ευρώ την ημέρα σίγουρα σε αυτό. Οπότε ένας μισθός σκέψου και παραπάνω μην πω, ένας με 2 μισθοί το μήνα από τους 20-30 που δουλεύεις μέρες, θα πηγαίνει μόνο στους καφέδες, ένας ο μισθός. Και όλα τα υπόλοιπα θα είναι όλα τα άλλα τα έξοδα. Μπορεί και παραπάνω κιόλας. Ανάλογα τι καφέ πίνεις και πώς το πίνεις και πόσα λεφτά παίρνεις. Μόνο ο καφές, συν το πρωινό αν θες να πάρεις κάτι. Οπότε καλό είναι να φτιάχνουμε πράγματα από το σπίτι μας, από τα πράγματα που έχουμε προγραμματίσει. Πολύ καλό tip επίσης είναι ότι τα κάνουμε DIY όλα. Ένας λόγος που κάνουμε DIY και εμείς στο γάμο μας είναι προφανώς για να εξοικονομήσουμε πάρα πολλά χρήματα, γιατί μας άρεσε όλη αυτή η διαδικασία και θέλαμε να περάσει από τα χέρια μας, κυριολεκτικά. Οπότε θέλαμε να κάνουμε κάποια πράγματα σύμφωνα και με το budget που είχαμε, αλλά και με αυτά που ονειρευόμασταν. Θέλαμε να το φτιάξουμε, θέλαμε να περάσουμε όλη τη διαδικασία του γάμου. Οπότε το DIY μας έσωσε πάρα πολλά χρήματα, προφανώς. Βέβαια, σε κάποιες περιπτώσεις δεν ισχύει αυτό, έτσι. Δηλαδή, είναι το τι ακριβώς θέλεις να φτιάξεις, θα θέλω να πω. Αν θες για παράδειγμα να φτιάξεις μια ψίδα μόνο σου με λουλούδια και όλα αυτά, μπορεί να σου κοστίσει περισσότερο, γιατί θα χρειαστεί να αγοράσεις την ψίδα, γιατί θα χρειαστεί να πας σε ένα μέρος που εκτυπώνουν ονόματα και να εκτυπώσεις τα ονόματα, να αγοράσεις τα λουλούδια, να φτιάξεις τα λουλούδια. Κάποια πράγματα γενικά συμφέρει να τα αγοράσεις. Αυτό θέλω να πω. Γιατί εκεί κάνουν και μαζικές αγορές και τα παίρνουν διαφορετικά. Ή μπορεί να νοικιάσεις για παράδειγμα τους κυροστάτες ή την αψίδα αυτή που σας είπα. Αλλά anyway, υπάρχουν κάποια πράγματα όπως για παράδειγμα αν έχεις δει στο ίντερνετ ένα φωτιστικό το οποίο ήταν ροζ και δεν τέριαζε τέλεια με το παιδικό δωμάτιο. Μπορείς πολύ απλά να βρεις τρόπους να το βάψεις, να το κάνεις έτσι διάφορα σχέδια και να το προσαρμόσεις σε αυτά που θέλεις. Οικονομικά, δεν χρειάζεται να μπεις στη διαδικασία να αγοράσεις ένα καινούριο φωτιστικό για παράδειγμα. Μπορείς να κάνεις κάτι DIY, κάτι πολύ απλό. Βιβλιοθήκη. Πολύ σημαντικό. Πόσες φορές λοιπόν για τους διαβαστερούς μας φίλους που διαβάζουν βιβλία, εξωσχολικά βιβλία αλλά και σχολικά βιβλία, μπήκαμε στη διαδικασία να τα αγοράσουμε και να τα διαβάσουμε μια-δυο φορές και λες κάπου φτάνει. Η βιβλιοθήκη λοιπόν είναι κάτι το οποίο σου προσφέρει όλα αυτά τα βιβλία δωρεάν. Μπορείς αν θες να διαβάσεις κάποιο βιβλίο από μια κατηγορία να τη βρεις δωρεάν. Τις περισσότερες φορές δωρεάν. Δεν ξέρω αν κάποιες φορές έχει και μια μικρή έτσι τιμή. Αν και νομίζω σε όσες βιβλιοθήκες είχα πάει εγώ ήταν σίγουρα δωρεάν. Αλλά σίγουρα θα είναι πολύ πιο μικρή η συνδρομή αν εσύ διαβάζεις 5 βιβλία το μήνα. Αυτό θέλω να πω. Εφαρμογές που σου προσφέρουν έκπτωση
εφαρμογές που σου προσφέρουν κουπόνια έκπτωση σε σούπερ μάρκετ και γενικά παντού, σε αγορές. Newsletters που αν κάνεις εγγραφή σε κάποιο site μπορεί να σου δώσει 10% έκπτωση για παράδειγμα στην πρώτη σου αγορά. Όλα αυτά κοιτάμε να τα χρησιμοποιούμε στο έπακρο, γιατί αυτά τα 5 ευρώ π.χ. από κάθε παραγγελία που θέλουμε να κάνουμε ή που πρέπει να κάνουμε είναι πάρα πολύ σημαντικά. Για παράδειγμα, εμείς όταν αγοράζουμε τα Pampers της μικρής, κοιτάμε να βρούμε ένα κατάστημα που να τα έχει σε προσφορά ή να πάρουμε αρκετά μεγάλη ποσότητα τις πάνες, ώστε να μπορέσουμε να κερδίσουμε π.χ. τα μεταφορικά. Που τα μεταφορικά θα είναι 5-10 ευρώ, 15 πολλές φορές, ειδικά αν είναι και πολύ μεγάλα τα Pampers. Οπότε καταλαβαίνεις λοιπόν πόσο λεφτά εκείνη τη στιγμή κάθε μήνα έχεις γλιτώσει. Αρκετά λεφτά. Πούλα τα πάντα. Ό,τι δεν χρησιμοποιείς, ό,τι δεν σου αρέσει, ό,τι δεν φοράς, ό,τι βλέπεις ότι κάθεσαι στο ράφι, πούλα το, ρε παιδί μου. Δώστε σε κάποιον που θα τα αγαπήσει πραγματικά. Αρχή του μινιμαλισμού. Καλό είναι να έχουμε χίλιες μπλουζίτσες, αλλά όταν φοράς τη μία μόνο από τις χίλιες, είναι κάπως το πρόβλημα. Ή μάλλον τις 10 από τις χίλιες. Κοιτάμε να δώσουμε ό,τι δεν χρησιμοποιούμε, ό,τι νιώθουμε ότι δεν μας ταιριάζει ή δεν μας κάνει αντίστοιχα, και αυτά τα χρήματα που θα κερδίσουμε από αυτό μπορούμε να τα αποταμιεύσουμε. Πιστέψτε με, ψυχική σας ηρεμία όταν θα δείτε κάποια πράγματα λίγο πιο κενά, πιο άδεια, θα είναι πολύ μεγάλη. Καλό είναι να μην χρωστάμε πουθενά. Πολύ σημαντικό είναι να μην έχουμε χρέη. Μπορεί να ακούγεται πολύ αυτονόητο, εντάξει, okay, αν χρωστάω πώς θα αποταμιεύσω, αλλά κοιτάμε να ξοφλούμε τα χρέη μας το συντομότερο δυνατόν που θα μας δοθεί ευκαιρία. Για παράδειγμα, για να μην φτάσετε σε σημείο να έχετε χρέη, καλό είναι ανά μήνα να κρατάτε κάποια λεφτά, π.χ. για κάποια έξοδα που μπορεί να έχετε. Για παράδειγμα, ότι εσείς στην κάρτα σας πληρώνετε κάθε μήνα, έχετε προπλεμμένη, πώς τα λένε αυτά τώρα, πιστωτική χρεωστική. Anyway, και θέλεις κάθε μήνα τέλος πάντων να την πληρώνεις. Κοιτάς αυτό το ποσό, ρε παιδί μου, να το βάζεις καταρχάς σε ένα στόχο και να ξέρεις τι μπορείς να πληρώσεις, τι μπορείς να δώσεις και όλα αυτά. Γιατί νομίζω ότι πρώτα αγοράζεις με εκείνη την κάρτα και μετά πληρώνεις. Κοιτάς να μην το αφήσεις αυτό. Ή άλλα πράγματα, όπως για παράδειγμα κάποια καθημερινά πράγματα που πρέπει να πληρωθούν στην ώρα τους και τα αφήνουμε και μαζεύονται χρέη. Έτσι δεν πρόκειται ποτέ να εξοικονομήσεις χρήματα. Συνέχεια τα χρήματα που θα εξοικονομήσεις θα πηγαίνουν εκεί και πάντα θα είσαι μία. Οπότε με την ευκαιρία, την πρώτη που θα μας παρουσιαστεί, κοιτάμε να αφήσουμε τα χρέη πίσω μας. Και ένας πολύ καλός τρόπος για να μην έχουμε χρέη είναι να βάζουμε αυτόματες πληρωμές. Για παράδειγμα, κάθε φορά που μπαίνει η πληρωμή στο λογαριασμό, το μηνιαίο, μπορείς για παράδειγμα να στέλνεις μία αυτόματη χρέωση, ρε παιδί μου, για να μπαίνει το ενίκιο. Ή αντίστοιχα να πληρώνεις τη ΔΕΗ. Ή αντίστοιχα να πληρώνεις το τηλέφωνο. Οπότε όλα αυτά αυτόματα, και επειδή τα έχεις πληρώσει νωρίτερα, μπορεί να έχεις και έξτρα εκτόσεις. Σε όλα αυτά που σας είπα θα περισσέψουν κάποια χι χρήματα. Μπορείτε να κάτσετε να κάνετε έναν προϋπολογισμό, να δείτε το μισθό σας, πόσα λεφτά θέλετε να αποταμιεύσετε μηνιαίως, ένα ιδανικό ποσό, και να κάτσετε να δείτε πόσο εύκολα μπορείτε να βγάλετε από τα καθημερινά σας έτσι έξοδα ένα μικρό ποσό, που στο τέλος του μήνα μπορεί να φτάσει στα 100, 200 και 300 ευρώ. Αποταμιεύοντας λοιπόν έτσι αυτά τα χρήματα, μπορείς στο τέλος της χρονιάς να τα κάνεις ό,τι θέλεις. Είτε να τα επενδύσεις, είτε να πας ένα ωραίο ταξίδι, είτε να τα βάλεις στην άκρη, ό,τι τραβάει η ψυχή σου. Και πιστέψτε με, παιδιά, από πάρα πολύ μικρά πράγματα, τα οποία ούτε καν φανταζόμαστε, μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Από έναν καφέ έξω, που μπορεί να πάρουμε και μια σοκολάτα, μπορούμε να γλιτώσουμε έως και 50-60 ευρώ. Και δεν σας λέω να κάτσεις σε καφετέρια. Καφέ στο χέρι. Πάρα πολλά χρήματα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Αλήθεια, αν κάτσετε και τα υπολογίσετε. Επίσης, ένα πάρα πολύ καλό tip, αν θέλετε τη γνώμη μου και είστε άτομο το οποίο σπαταλάει πολύ γρήγορα τα λεφτά ή δεν μπορεί να διαχειριστεί, μπορείτε να βάζετε μέσα σε φακέλους. Σε λευκούς φακέλους, αυτούς τους κλασικούς του ταχυδρομείου, και να γράφετε απ' έξω τι είναι το καθένα. Ενίκιο. Δηλαδή, με την πρώτη πληρωμή παίρνεις τα λεφτά, γράφεις απ' έξω ενίκιο, ρεύμα, στο περίπου έτσι, μια μέση τιμή. Νερό, ψώνια, τόσα περίπου λεφτά χρειάζομαι. Οπότε έτσι μπορείς να υπολογίσεις, να δεις πόσο ξοδεύεις. Αντίστοιχα, αν έχετε ηλεκτρονικά τέλος πάντων την τράπεζά σας, μπορείτε πολύ απλά να το κάνετε με τις κατηγορίες που μπορεί να έχει εκεί πέρα ή να το δείτε όλα ηλεκτρονικά και να τα καταγράψετε και να ξέρετε πού πηγαίνει τι. Συνήθως όταν χρησιμοποιούμε κάρτες για πληρωμές είναι πιο δύσκολο να διαχειριστούμε το χρήμα, γιατί δεν έχουμε στα χέρια μας 50, να το πω έτσι, το οποίο όταν θα το δώσουμε θα πάρουμε 2 εικοσάρικα, ας πούμε, σαρέστα, και αυτά τα εικοσάρικα όταν θα τα δώσουμε θα πάρουμε 2 δεκάρικα σαρέστα. Δεν νιώθουμε ότι μειώνονται, γιατί δεν έχουμε κάτι στα χέρια μας. Γι' αυτό σας λέω ότι αν χάνετε πολύ εύκολα τα χρήματα από τα χέρια σας, μπορείτε να δοκιμάσετε και την εκδοχή το να τα βάζετε σε μετρητά όλα και σε φακέλους, ώστε να χωρίζετε ανακατηγορία το τι ακριβώς πρέπει να πληρωθεί και πότε, για να μην χάνετε ποτέ
το μπούσουλα. Ελπίζω να σας βοήθησα, ελπίζω να σας έδωσα αρκετά tips έτσι ώστε να καταφέρετε να κερδίσετε ένα μικρό ποσό από όλες αυτές τις κατηγορίες, το οποίο στο τέλος του μήνα θα είναι ένα αξιόλογο ποσό που μπορείτε να αποταμιεύσετε και να το εκμεταλλευτείτε ακριβώς έτσι όπως θέλετε. Κάπως έτσι το κάνουμε κι εμείς. Όλα αυτά βασίζονται πάνω στην εμπειρία μου, πάνω σε κάποια κομμάτια. Δεν είναι αυθεντία προφανώς όλα αυτά που σας λέω, αλλά είναι η εμπειρία μου. Subscribe πάνω σας αρέσουν αυτά τα βιντεάκια, το κουδουνάκι και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο. Γεια σας!